Στην πραγματικότητα, οι ομιλίες πάνω σε ένα κείμενο που είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή, είναι ένα πλήρες σύστημα επικοινωνίας και θυμού. Έχει την αυταρκία του, δεν χρειάζεται να επέμβεις πάνω του, παρά μόνο για να αυτοξεναγηθείς, δηλαδή να πεις πράγματα για τον εαυτό σου. Ένα καλό μυθιστόρημα σου επιτρέπει να λες πράγματα για τον εαυτό σου, να καταλαβαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Το ίδιο συμβαίνει και με μια ζωγραφιά. Είμαστε στους χώρους, στους υπαίθριους χώρους του Βυζαντινού Μουσείου. Σας προτείνω να έρχεστε κατά καιρούς. Φιλοξενείτε ένα σημαντικό έργο του Αντρέι Ρουμπιόφ, μαθητή του Θεοφάνη του Έλληνα. Και η ζωγραφική αυτή έχει την ικανότητα να αποσπάται από αυτό που παριστάνει. Δηλαδή, τα μέσα που μεταχειρίζεται να απελευθερώνονται από αυτό που παριστάνουν. Και αυτό το ερώτημα το έθεσε πάρα πολύ συχνά η σύγχρονη κειμενογραφία. Μερικές φορές το είπε και προηγουμένως ο κ. Πελεγρίνης. Το μέσον, η γλώσσα, η κατασκευή εναντίον του αφηγήματος. Ήταν τόσο εργοπαθής η κατασκευή, τόσο εργοπαθής η κατασκευή σε ένα ορισμένο μυθιστόρημα του μοντέρνου που συγκρούστηκε με την αφηγηματική πρόθεση, με τα ρευστά. Ο Σκορίνης δεν έχει τέτοια εργαλεία. Θα έλεγα, θα μου επιτρέψει να πω ότι ανήκει στην παράδοση του αριστερού παραμυθά, ενός αναγνώστη, τριτοπρόσωπη αφήγηση κυρίως, ενός αναγνώστη που κοιτάζει την πραγματικότητα και βγαίνει έξω από την πραγματικότητα χωρίς να ξεκολλάει από την πραγματικότητα. Και κυρίως χωρίς να ξεκολλάει και από τα εργαλεία, τα προσωπικά. Τις ευκολίες του, τις δυσχέρειές του, η αφήγηση κυματίζει. Αλλού είναι πιο ρέουσα, πιο εύκολη, πιο πηγαία, άλλες φορές στριμώχνεται, όπως σε ένα τίμιο κείμενο συμβαίνει. Έχουμε έναν παλμό στα κείμενα τέτοιου τύπου, δυσχεριών και ελευθεριών. Αυτό λοιπόν το τοιχογράφημα, το τίμιο τοιχογράφημα, είναι πολύ τίμιο τοιχογράφημα, δεν το σκηνοθετεί δηλαδή ο συγγραφέας του, νομίζω ότι μας επιτρέπει καταρχήν να καταλάβουμε πώς ο ίδιος θέλει να καταλάβει τον εαυτό του, να καταλάβει την πρόσφατη ιστορία, αλλά τι θα πει στο μυθιστόρημα η πρόσφατη ιστορία. Μέσα στη γλώσσα ενσωματώνονται όλη η ιστορία, όλες οι ηλικίες της γλώσσας. Άρα η ιστορία, το κείμενο είναι ένα ιστορικό γεγονός εξορισμού από την ίδια του την ίδρυση, από την ίδια του την γλωσσική σύσταση. Περίπου αυτά μπορεί να σκεφτεί κανείς διαβάζοντας το κείμενο. Είναι ένα εύκολο σε πρώτη ανάγνωση, προσλήψιμο, κατανοήσιμο κείμενο, χωρίς την επιτίδευση και χωρίς τις ωραιοπάθειες που έχουν πολλοί αφηγητές. Και με αυτή την έννοια εγώ θα το πρότεινα. Θα το πρότεινα χωρίς εξυπνακισμούς. Θα το πρότεινα γιατί μπορείς να αναρωτηθείς για το τι είσαι και για το πώς στέκεσαι και για το πώς μπορείς να αναστοχαστείς αυτό που υπήρξες. Και αν αυτό που υπήρξες ήταν αυτό που γράφεται, που τελείται, που μνημειώνεται μέσα στην γλώσσα ή είναι κάτι άλλο. Όλες αυτές τις αμφιβολίες, κρυμμένες, ζωντανές, ουσιαστικές, νομίζω μπορεί να τις παρατάξει, να τις ουσιώσει ένα κείμενο σαν του Σκορίνη. Πρέπει να πω ότι δεν τον ήξερα σαν κειμενογράφο, τον ήξερα σαν μια φιγούρα ζωντανή, πολεμική, με αμφιβολίες και με ένταση, εσωτερική ένταση, αλλά δεν τον ήξερα ως γραφιά, τώρα τον γνώρισα, σύντομο, λίγο χρόνο μας έδωσε, είναι σωστό αυτό που παρατήρησε ο κ. Πελεγρίνης, μας έδωσε μικρό χρόνο για να σταθούμε έναντι του κειμένου, αλλά είναι και η φύση του κειμένου του να μην δίνει χρόνο, να σε βάζει δηλαδή μέσα σε μια θερμοκρασία αναγνωστική και να πρέπει εν θερμό να αποφασίσεις πώς είσαι εσύ έναντι του. Θα ήθελα να επιστρέψω, υπακούοντας στον Πιτσιρικά που ρώταγε τη μητέρα του τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ και έχοντας το άγχος από πάρα πολλές εκδηλώσεις που
στέκονται ανταγωνιστικά πάνω στην αναφορά τους. Εδώ είναι η αναφορά του κειμένου. Άρα εμείς αν αρχίσουμε να μακρηγορούμε, θα ανταγωνιστούμε την αναφορά μας. Δεν το θέλω ακόμα, θέλω να το υπερασπιστώ. Θέλω να υπερασπιστώ αυτή τη βραδιά. Ήθελα λοιπόν να ξαναγυρίσω στον χώρο, στον ανοιχτό χώρο, στο ότι υπάρχει αυτή η φιλοξενία και γύρω μας αναπτύσσονται οι κτηριακοί όγκοι με τα εκθέματα. Περίπου αυτό θα έλεγα και είναι το τυπικό, το διαρθρωτικό στοιχείο που υπενήσεται ή εισηγείται ο ιστοριογράφος, ο αφηγητής, ο αυτοαφηγητής, όπως υπενήθηκε και ο κ. Σιαβάκας, ο αυτοβιογράφος, ας πούμε. Περίπου αυτή λοιπόν την ανοιχτή αγκαλιά, αυτόν τον κόλπο χωρητικότητας, πολιτικής χωρητικότητας, τον περιέχει το κείμενο. Σας καλώ να το διαβάσετε και σας καλώ να βρεθούμε και μεταξύ μας διά του κειμένου. Είναι ίσως η σημαντικότερη προσφορά που μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει μέσα στις προθέσεις κειμενογραφικές και αυτοβιογραφικές του συγγραφέα. Ευχαριστώ.